πρόβλημα, όλο αυτό που δημιούργησε. Ο κύριος Δημήτρης Κλαουδάτος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτων Περιβάλλοντος, έχει την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή σεζόν σας, εύχομαι τηλεοπτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή. Έχουμε λήξει τι είναι αυτό που οδήγησε σε αυτό το φαινόμενο, στους τόσους, στους εκατοντάδες τόνους νεκρών ψαριών? Συνολικά 270, διαβάζω και εγώ, τόνους έχουν συλλεχθεί και άλλοι περίπου 5, γύρω στις 275, ίσως και περισσότεροι. Η γενεσιουργός αιτία ήταν ουσιαστικά τα δύο πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε πέρσι το φθινόπωρο στην περιοχή, του Δανίλ και του Ηλία, τα οποία οδήγησαν στο να πλημμυρίσει μια έκταση 180 περίπου με 200.000 στρέμματα. Εκεί από διάφορους λόγους ουσιαστικά εισήλθαν ψάρια μέσα σε αυτή την περιοχή του γλυκού νερού, τα οποία με την αποστράγγιση των υδάτων διαμέσου του θηλοφράγματος της Κάρλας μέσα από τον χύμαρο ξηριά στον υδροβιότοπο της Μπουρμπουλήθρας που είναι στο δυτικό τμήμα του λιμανιού του Βόλου, εκεί οδηγήθηκαν όλα αυτά τα ψάρια. Στη διάρκεια της αποστράγγισης αρχικά είχαμε κάποια ψάρια νωρίτερα τον προηγούμενο καιρό, μικρή ποσότητα, όμως μόλις κατέβηκε η στάθμη κάτω από κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο, θεωρώ ότι όλα αυτά τα ψάρια βρήκαν διέξοδο και ουσιαστικά εμφανίστηκε το πρόβλημα όλο ταυτόχρονα και γι' αυτό και οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές πιαστήκαν εξαπίνης, θεωρώ, στην αρχή. Γι' αυτό και ήταν μουδιασμένη η αντίδρασή τους. Υπήρχε τρόπος να αποφύγουμε να υπάρξουν ψάρια στα λιμνά ζωντα ύδατα πριν φτάσουμε να είναι νεκρά στην θάλασσα? Θεωρώ ότι επειδή υπήρχε αυτό το φαινόμενο, εμφανίστηκε το φαινόμενο προτού γίνει σε τόσο μεγάλη έκταση, θα μπορούσε νωρίτερα να έχει τοποθετηθεί αυτό το φράγμα που τοποθετήσανε και ουσιαστικά είδε όλη η Ελλάδα με αυτόν τον ποταμό με νεκρά ψάρια στον χύμαρο ξηριά. Θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι λίγο νωρίτερα σε αυτό το επίπεδο. Ωραία. Δεν έγινε νωρίτερα. Αφού ξεκίνησε όλη η ιστορία για να μην φτάσει στην θάλασσα, πάλι με το ίδιο φράγμα φαντάζομαι, θα έπρεπε να έχει μπει, να έχει προβλεφθεί ότι αυτό θα οδηγήσει, η αποστράγγιση που όλοι περιμέναμε να γίνει κάποια στιγμή, θα οδηγήσει αυτά τα ψάρια στην θάλασσα. Η αποστράγγιση θα οδηγούσε, ήταν θέμα χρόνου να γίνει αυτή η καταστροφή. Κάποιοι γνωρίζανε για τα ψάρια αυτά. Δυστυχώς δεν γνώριζε κανένας όμως τη βιομάζα την οποία υπήρχε. Δηλαδή δεν είχε γίνει κάποια μελέτη να γνωρίζουμε και γι' αυτό και ίσως δεν ήταν κανείς πραγματικά προετοιμασμένος. Το θετικό της όλης υπόθεσης είναι ότι από την ένταση της αντίδρασης τόσο από τους τοπικούς τοπικούς φορείς, την περιφέρεια, των οργανισμών λιμένος Βόλου, τους ψαράδες και εθελοντές, αποσοβήθηκε μια μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή, διότι όπως είδατε και εσείς, αυτές οι εικόνες που δείχνετε δεν υφίσταται πια στο Βόλο. Ο Βόλος είναι σχεδόν στο business as usual αυτή τη στιγμή. Με το μόνο δυσάρεστο είναι ότι αυτή όλη η οικολογική καταστροφή θα έχει κάποιες επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα, αυτό είναι βέβαιο. Πριν πάμε στο θαλάσσιο οικοσύστημα, επειδή είχαμε ακούσει τότε διάφορους επιστήμονες να λένε ότι η ένταση του φαινομένου του Ντάνιελ είναι φαινόμενο που συμβαίνει 1 στο εκατομμύριο. Το φαινόμενο αυτό με τα ψάρια, όχι να ξεβράζονται στη θάλασσα νεκρά, αλλά να μαζεύονται στα λιμνά ζωντα ύδατα, είναι φαινόμενο 1 στο εκατομμύριο κι αυτό, ή θα έπρεπε να το έχουμε προβλέψει, να το έχουμε υπολογίσει? Θεωρώ ότι κάποιοι γνωρίζανε ότι ένας αριθμός ψαριών είχε καταλήξει σε αυτά τα παρακάρλια ύδατα, γιατί αυτά τα ψάρια δεν προέρχονται από τον ταμιευτήρα της λίμνης Κάρλας, προέρχονται από τις πλημμυρισμένες περιοχές. Ο ταμιευτήρας είναι αλόβητος από τη στιγμή της Κάρλας, έτσι δεν έχει καμία σχέση. Γνωρίζανε κάποιοι ότι είχε καταλήξει μεγάλους αριθμούς ψαριών. Απλά, όπως προείπα, δεν αντιληφθήκανε το μέγεθος της βιομάζας η οποία είχε εισέλθει μέσα. Δηλαδή, είχαν υποβαθμίσει το πρόβλημα, θεωρώ. Ωραία. Και τώρα ξεκίνησε το μάζεμα των νεκρών ψαριών. Τελειώσαμε, δηλαδή τα μαζεύουμε και τελείωσε το ζήτημα, ή θα έχουμε άλλα προβλήματα? Κοιτάξτε, είχαμε ήδη ένα στρεσαρισμένο οικοσύστημα, ένα στρεσαρισμένο περιβάλλον από την έλλειψη των πλημμυρικών φαινομένων πέρσι το φθινόπωρο.
Εμείς, σαν τμήμα γεωπονίας, κτηριολογίας και υδάτινο περιβάλλοντος, είχαμε μπει αρκετές φορές στο παγαστητικό. Είχαμε παρακολουθήσει το φαινόμενο, την εξέλιξη του φαινομένου μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Είδαμε αρχικά ένα πολύ στρεσαρισμένο οικοσύστημα. Στην πορεία η κατάσταση βελτιώθηκε ραγδαία. Δεν είχε επιστρέψει το οικοσύστημα στην αρχική του κατάσταση και ουσιαστικά δέχτηκε άλλο ένα χτύπημα προτού προλάβει να συνέλθει το οικοσύστημα. Οπότε θεωρώ ότι θα υπάρχει μια επίπτωση, θα καθυστερήσει λίγο η ίαση του οικοσυστήματος, αλλά νομίζω ότι αν πραγματικά βοηθήσουμε λίγο το οικοσύστημα και εμείς, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά αυτή την ίαση, το χρόνο που χρειάζεται, ένας από αυτούς είναι και οι άνθρωποι, έτσι, οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Αν βοηθήσουμε, θεωρώ ότι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα ήταν αν παραμέναν τα ψάρια για μεγάλο χρονικό διάστημα και ουσιαστικά όλα αυτά τα παραπροϊόντα της αποσύνθεσης δεν μείνανε για μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε θεωρώ ότι η επίδραση που θα έχει όλη αυτή η καταστροφή θα είναι σχετικά μικρή. Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, παραμένει να το δούμε. Επειδή έχει γίνει μια ολόκληρη κουβέντα, αυτά τα νερά τώρα είναι μολυσμένα, δηλαδή θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με τα νερά, είτε στη θάλασσα, είτε στις λίμνες, είτε στα ποτάμια. Αυτό τώρα είναι καθαρά θέμα μετρήσεων. Εγώ τώρα να σας πω βιβλιογραφικά μπορώ να σας απαντήσω, δεν το γνωρίζω. Θεωρώ πάντως ότι όσο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε θα είναι... Θα διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δεν θα είναι πολύ μεγάλη ένταση. Δηλαδή δεν θα επηρεαστεί. Επηρεάστηκε κυρίως ο βόρειος παγαστικός. Ο παγαστικός είναι μια μεγάλη περιοχή και θεωρώ ότι το τραβήξαμε και λίγο από τα μαλλιά με όλες αυτές τις εικόνες. Δυστυχώς έγινε μια πολύ άσχημη προβολή αυτής της εικόνας παγκοσμίως και έχει επηρεαστεί και ο αλυφτικός κλάδος και ο τουριστικός κλάδος στο παγαστικό, αλλά τα πράγματα. Σας λέω ότι δεν είναι τόσο άσχημα όσο αφήθηκαν να εννοηθούν αρχικά. Κύριε Κλαουδάτου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.